Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πρωτού σας αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να πάμε και στις εξελίξεις γύρω από τα πετρέλαια της Καβάλας, όπου και εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Προβάλαμε στο δελτίο ειδήσεων του ένα channel, το βλέπουμε και εδώ στα πλάνα μας, ένα βίντεο το οποίο δεν μας, πραγματικά δεν μας αρέσει καθόλου στο τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θέλω λίγο και τη δική σας τοποθέτηση σαν πρώτος πολίτης της Καβάλας, γιατί πραγματικά αρχίζουν λίγο και παίρνουν μια διαφορετική τροπή τα πράγματα και δεν, προσωπικά και σαν τηλεοπτικό σταθμός εδώ και σαν εκπομπή, καταδικάζουμε οποιασδήποτε τέτοιες δηλώσεις και ενέργειες γίνονται. Θέλω λίγο τη δική σας τοποθέτηση από αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, αν το έχετε τον χρόνο. Το είδατε, ωραία, μάλιστα. Για πείτε μας. Το έχω δει το βιντεάκι. Ναι. Εντάξει, δεν βλέπω βιοπραγία, βλέπω τουλάχιστον αυτό που έχω δει, ότι υπάρχουν ελεκτικές, υπάρχουν ελεκτικά επεισόδια. Ναι, ναι. Θα πω όμως το εξής. Και αυτό μια μορφής βίας είναι, δυστυχώς. Ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι από τη φύση μου φυσικά και δεν συμφωνώ σε τέτοιες αντιδράσεις. Ότι ο καθένας στην τελική ανάλυση είναι ελεύθερος να αποφασίσει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του και στην οικογένειά του. Όμως, πριν καταδικάσουμε κάτι, θα πρέπει να δούμε όλο το σενάριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαζόμενοι μέσα οι οποίοι παλεύουν για το ψωμί τους. Σε τελική ανάλυση για τις οικογένειές τους. Διότι αυτό που γίνεται με το κάλυμα πλέον του νόμου, όπου μπορούν να απολύουν με αυτόν τον εύκολο τρόπο εργαζόμενους και να δημιουργούν στρατιές δούλων πλέον, ας το πούμε έτσι, ναι. Διότι αυτό δημιουργούν στην πραγματικότητα, με το πρόστιμα, ξέρετε, θα έχουμε καλύτερη ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία λένε, διότι αν θέλανε να έχουν καλύτερη ανάπτυξη, θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερες διαχειρίσεις. Το να λες ωραία λόγια, όπως είναι οι διάφοροι διευθύνοντες σύμβουλοι και όλο αυτό, είναι πολύ καλό. Και πάει στα αυτιά και λες, μα παιδιά, εμείς φροντίζουμε για την ανάπτυξη, για τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε όμως ότι και στα λοιπάσματα πόσο πολύ σέβονται τις θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, πριν καταδικάσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον τους, ας το δούμε πιο σφαιρικά το θέμα. Φυσικά, και ξαναλέω, δεν είμαι σύμφωνος, ακόμη και με τη λεκτική βία, η οποία και αυτή, διότι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να αγωνιστώ, εγώ θέλω να τα παρατήσω και να φύγω. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή, προσέξτε, όταν περνάμε ακόμη και σε τέτοιου είδους βία, δεν νομίζω ότι είναι ποσοστή κατεύθυνση για να κερδίσουμε και ενδεχομένως και ότι μπορούμε, ρε παιδί μου, και θέλουμε να διεκδικήσουμε. Γιατί ακριβώς έτσι χάνουμε και το δίκαιο μας, αν θέλετε. Δηλαδή, θα μπορούσαν, όπως και το κάνουν αρκετοί, και αυτό είναι φυσικά δικό τους δικαίωμα, προχωρούν σε κάποιες απεργίες ή σε οποιοδήποτε, φυσικά κάποιο άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθούν. Αλλά τώρα, όταν περνάμε σε λεκτική βία, αλλά ακόμη και σε κάποιους ενδεχομένως προπλακισμούς, οι οποίοι έχουν αναφερθεί από πλευράς των εργαζομένων. Δεν είναι ποσοστή κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό πρέπει να το λέμε συνεχώς. Εγώ θα ήθελα να μιλήσετε και με τον κύριο Κελαϊδάκη. Φυσικά, φυσικά. Και αυτά, ούτως ώστε να σας πει και αυτό στη δική του θέση και να εξηγήσει και το βίντεο αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα έχουμε και την ευκαιρία, θα τον ήδη έχουμε επικοινωνήσει. Μας έχει αναφέρει ότι είναι και σε ένα ταξίδι προς την Αθήνα. Οπότε θα έχουμε κάποια επικοινωνία για να μας μεταφέρει λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι ακριβώς γίνεται με την εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις των πετρελαίων.